Χαίρετε, λοιπόν, όπως υποσχέθηκα, θα δείξουμε σήμερα το πώς ξεκινάμε κάμψεις, έλξεις και τα συναφή και squat. Θα κάνουμε τις τρεις ασκήσεις που κάνουμε τέλος πάντων αυτές τις μέρες και αυτό το μήνα. Μόλις τελειώσαμε τα 30 set με τον Γιάννη που κρατάει την κάμερα. Τελείωσε από το σχολείο και ήρθε για προπόνηση. Δεν πήγε για καφέ. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Έχουμε πει με αρνητικές, με γόνατα κάτω στις κάμψεις, με βάζαμε λάστιχα. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Δεν τα κάνετε, τα βαριέστε, δεν τα θέλετε, δοκιμάσατε, δεν βγήκε. Πάμε από το μηδέν. Από το μηδέν. Κάμψεις. Το μηδέν μπορεί να είναι εδώ πέρα να κάνω κάμψη. Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι εδώ πέρα να κάνω κάμψη. Έλα λίγο από εδώ, Γιάννη. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να είναι εδώ. Για κάποιον μπορεί να είναι πιο ψηλά. Τι με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να τυπώσω νευρομυϊκά το τρόπο εκτέλεσης. Το πώς θα στηθεί το σώμα μου και το πώς θα επικεντρωθώ στους μυς που θα δουλέψουν. Έτσι. Άρα, αντί να μπω κάτω με λάστιχα και με τα συναφή που λέγαμε, μπορεί να είναι εδώ πάνω. Την ίδια θέση που θα έπαιρνα χαμηλά, την ίδια θα πάρω και εδώ. Μου λέτε για wall push-ups, δηλαδή κάμψη στον τοίχο. Δεν μ' αρέσει σαν φιλοσοφία, διότι και η καρπή μου είναι σε εντελώς λάθος θέση όταν το εκτελώ, αλλά και δεν ενεργοποιούνται τόσο οι μυς του στήθους και πάω περισσότερο προς τους ώμους και δεν το θέλω αυτό. Έτσι, δηλαδή θέλω με να είναι κάτι πιο εύκολο, πιο βατό, αλλά με ενδιαφέρει να είναι και κοντά στην γραμμή, τη φιλοσοφία, τέλος πάντων, της εκάστοτε άσκησης. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε κάτω, πάνω κάτω θέλω να το κάνω και εδώ. Λοιπόν, δείχνω. Τα χέρια μου όπως θα τα είχα κάτω, τα ανοίγω και εδώ πέρα. Λίγο πιο ανοιχτά από το άνοιγμα των ώμων μου και οι αγκώνες μου 45 μοίρες. Ό,τι δηλαδή έχουμε κάνει κάτω, ακριβώς το ίδιο και εδώ. Τώρα προσπαθώ να μπω προς το στήθος μου. Δεν μπαίνω ψηλά προς τους ώμους, δηλαδή δεν κάνω αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Κουνιέται αυτό. Θέλω να μπαίνω προς το στήθος. Τα πόδια μου ανοιχτά, όπως τα είχα και πριν, και εκτελώ. Πλήρως. Όταν μπαίνω μέσα, θέλω να ανοίγει ο θώρακάς μου. Αυτό εδώ να κάνω. Ανοίγει ο θώρακας, κλείνει ο θώρακας, τελειώνω πίσω με ομοπλάτη. Έτσι. Σωστά. Σωστά τις αναπνοές μου, ο κορμός στη θέση που πρέπει να είναι, ελαφρώς σπασμένα τα γόνατα, ό,τι ακριβώς θα έκανα κάτω το κάνω επάνω. Θα είναι λίγο πιο χαμηλά, θα είναι λίγο πιο ψηλά, το βρίσκεις. Ξεκινάς από εδώ και μετά κουράστηκες, στα επόμενα σετάκια μπες πιο ψηλά. Προσαρμόσου. Πάμε από τις κάμψεις, πάμε για τις έλξεις τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στις έλξεις. Δεν μπορώ μονόζυγο, πονάνε τα χεράκια μου. Μπορεί να έχετε και δίκιο γιατί είστε άψητοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι πιο απλό. Βρίσκω ένα σίδερο, οτιδήποτε μπορεί να είναι, το κρεβάτι σας, αυτό δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ένα TRX και να το κρεμάσετε κάθετα, είτε λίγο πιο ψηλά. Πάλι αυτό σχετικό. Αν είστε στο γυμναστήριο, βάλτε το στο Smith και ρυθμίστε το ύψος της μπάρας εκεί που θέλετε. Εκεί θα έχετε και την κόντρα σας καλά στο Smith, οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο. Βρίσκω λοιπόν ένα σίδερο και πάω και κάνω κοπηλατική και όσο δυναμώνω το κατεβάζω πιο χαμηλά. Δείχνω. Πάλι η θέση των χεριών πρέπει να είναι σωστά, όπως θα ήμουν πάνω στο μονόζυγο. Προσπαθώ δηλαδή να κάνω την άσκηση πάλι να τη φέρω στα μέτρα ενός μονόζυγου. Ξεκινώ με τη λαβή μου, πρέπει να είναι με ψευδή λαβή. Όλο το χέρι από πάνω. Το άνοιγμα το χεριό να είναι στη θέση που θα ήταν σε ένα μονόζυγο. Ο κορμός μου όταν θα είναι μακριά να είναι όσο το δυνατόν πιο ευθύς και να έχει μία τάση να μην κρέμεται κάτω. Πράγμα το οποίο το θέλω και στο μονόζυγο. Μπορεί να κρέμεται ο κορμός, αλλά έχω πάντοτε τάση στον κορμό για να μην ταλαντεύομαι. Έτσι. Εδώ πάλι το ίδιο. Δουλεύω στο πάνω μέρος.
στο πάνω μέρος πετάω το στήθος μου έξω και κάτω δουλεύω και με την ομοπλάτη μου. Ολοκληρωμένα, σωστά. Κάνω τα πρώτα σετ εδώ και κουράστηκα. Δουλεύω στα επόμενα πιο ψηλά. Έτσι ξεκινάμε. Το μηδέν είναι αυτό. Πάμε τώρα στο σκουότ μας. Λοιπόν, να τελειώσουμε με το σκουότ μας, το καθισματάκι μας. Κάποιοι έχουν πρόβλημα στα γόνατα. Κάποιοι δεν έχουν την αντοχή να τα βγάλουν δεκάρια μέχρι τέλους. Κάποιοι δεν το έχουν δουλέψει καθόλου, πονάνε για τις προηγούμενες μέρες. Τι κάνω? Και εγώ, ας πούμε, προχθές που είχα, με είχε πιάσει λίγο το γόνατο γιατί έκανα τρέξιμο σε κατήφορο και ακολουθούσα έναν που πήγαινε γρήγορα, ενώ δεν έπρεπε και το ήξερα και του είπα να κόψει ταχύτητα, αλλά τέλος πάντων δεν ήθελα να τον αφήσω μόνο. Πήγα, έκανα σε ένα λάστιχο. Βρείτε ένα σημείο στο οποίο μπορείτε να καθίσετε. Βέβαια εδώ τώρα έχει λίγο κλείσει, δεν μας πειράζει, απλά ίσα ίσα για να σας το δείξω. Βρείτε ένα σημείο το οποίο να μπορώ να καθίσω. Δεν με ενδιαφέρει το ύψος. Αυτό έχει να κάνει και με το δικό σας το ύψος. Όπου εκεί πάνω θέλω να κάθομαι και να σηκώνομαι. Κάθομαι. Όταν λέω κάθομαι, κάθομαι με έλεγχο, δεν σκάω κάτω. Έτσι. Δηλαδή, κάθομαι με έλεγχο, ρίχνω όλο το βάρος μου πίσω. Με ενδιαφέρει αυτό κυρίως να τυπώσω εδώ πέρα και η μύζη μου το ίδιο. Και από εδώ θα πάρω το βάρος μου να σηκωθώ, χωρίς να σκύψω όμως. Δεν θέλω να κάνω αυτό. Δεν θέλω να κάνω αυτό και μετά να σηκώνομαι όπως είμαι. Το κυριότερο πρόβλημα των αρχαρίων, αυτό πάλι σας είπα, δυνάμωσα, το κατεβάζω, κάθομαι πιο χαμηλά. Δυνάμωσα, κάνω χωρίς να κάθομαι. Αυτό εδώ θα μας βοηθήσει στο να συγκεντρωνόμαστε στους μυς που πρέπει να δουλεύουμε και κυρίως στην ισορροπία που υστερούν οι αρχάριοι. Γιατί αυτό που βλέπουν στους αρχάριους είναι επειδή δεν μπορούν να κατέβουν μέχρι τέρμα κάτω και χάνουν την ισορροπία τους. Άλλοι πάνε να φύγουν πίσω, για να μην φύγουν πίσω γέρνουν μπροστά ή κάνουν μισό καθισματάκι. Αυτό εδώ θα μας βοηθήσει στο να βρούμε την ισορροπία μας. Έτσι. Ή ένα ακόμα, αφού θέλετε να το κάνουμε και πιο ολοκληρωμένο, αν θέλετε να κάνετε, είναι το να κρατιέμαι κάπου με τα δύο χέρια μου και να ρίχνω πάλι, βρίσκω την απόσταση, δεν έρχομαι τέρμα κοντά, βρίσκω την απόσταση από το σημείο που θα κρατιέμαι με τα δύο χέρια εννοείται και ρίχνω πάλι το κέντρο βάρους μου πίσω. Έτσι, εδώ με τα δύο χέρια σηκώνομαι, αλλά χωρίς να τραβάω το χέρι μου, ίσα ίσα το έχω για να με κρατάει στο να μην φύγω πίσω. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα βασικά, από το 0. Το 0 είναι αυτό. Θα βγάζετε τις επαναλήψεις σας έτσι. Μετά τις 2 εβδομάδες είδατε ότι βελτιωθήκατε τόσο που μπορεί να δοκιμάσετε και μία έλξη. Βάζετε και μία έλξη μέσα και τα υπόλοιπα κάντε τα έτσι. Βάζετε και λίγες κάμψεις κάτω και τα υπόλοιπα κάντε τα έτσι. Έτσι θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να βοήθησα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.